καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα από το Μορφογήθιο που ήρθα, γιατί η ζωή πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα της και να προχωράει. Και να πω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό σημείο, μια πολύ βασική αλλαγή για την οποία ευθύνεται και η τεχνολογία. Και σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε όλοι, γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί άμεσα από όλους τους εμπλεκόμενους είναι η αύξηση της εμπιστοσύνης του επιβατικού κοινού στα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς. Αυτό έχει κλονιστεί ανεπανόρθωτα. Και η θα μας πάρει βέβαια χρόνο, Νίκο, αυτό. Βέβαια, θα πάρει χρόνο. Εγώ θα σας πω ότι επικοινώνησαν από διάφορες μεριές μαζί μου για βοήθεια. Κυβερνητικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς. Μου συζήτησαν διάφορες προτάσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στα τρένα, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού, είτε με συμβολή της τεχνολογίας, είτε με χρήση GPS συστημάτων, είτε με χρήση drone, είτε με χρήση ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ουσιαστικά το επενδυτικό κοινό. Αυτό για να, το κοινό που μεταφέρεται και που έχει ανάγκη μεταφοράς. Mm-hmm. Αυτό για να μπορέσει να γίνει, πρέπει όλοι να συμβάλλουν. Και αυτό μπορεί να γίνει όπως γίνεται κάθε φορά με τη συμβολή της τεχνολογίας. Γιατί αυτό τώρα εδώ, τώρα, να λοιπόν, το πούμε έτσι απλά, η τεχνολογία μπορεί να βάλει το χεράκι της. Τι μας έχεις ετοιμάσει για σήμερα, ποιες εφαρμογές μπορούν να μας βοηθήσουν σε όλες αυτές τις καταστάσεις δύσκολες, τις καταστάσεις πανικού, σε μια διαχείριση κρίσης. Να σας πω ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι αν γίνεται να ζητήσουμε από τους καλούς συναδέλφους να γυρίσουν τον ήχο στο Skype για να σας ακούω κι εγώ καλύτερα, γιατί από το κινητό καμιά φορά δεν έχω τέλεια σύνδεση. Η μία προσέγγιση είναι το Live 360. Η άλλη προσέγγιση είναι το emergency SOS που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Με το emergency SOS, αν ο κόσμος που ήταν στο τρένο εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιούσε τη βοήθεια από το iPhone ή το Android, τι θα μπορούσε να κάνει? Αν είχε θα το μπορούσε χρόνο, βέβαια, να προλάβει και να σώσει τις, τα προβλήματα που υπήρχαν. Πώς? Με την κλίση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού βοήθειας. Η κλίση... Αν είχε το χρόνο το... βέβαια αυτό είναι, συμβαίνει γιατί καταλαβαίνετε ότι όπως κλήθηκαν τα ασθενοφόρα και οι πυροσβεστικοί, με τον ίδιο τρόπο ενημερώνεται ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός βοήθειας και μπορεί και στέλνει την πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα. Α, δηλαδή δεν χάνεται ούτε δευτερόλεπτο. Πώς είχαμε τόσο γρήγορη ανταπόκριση. Μάλιστα. Μερικοί επικοινώνησαν με το 112, κινητοποίησαν τον μηχανισμό και μπόρεσαν να επιτύχουν να δράσει ακαριαία η κρατική. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή πέτυχαν να ειδοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σωθούν αυτοί που ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και τραυματίες, γιατί το βασικό σε ένα ατύχημα ήταν αυτό. Η άλλη δυνατότητα που υπάρχει, πέρα του αριθμού έκτακτης βοήθειας που ενεργοποιείται όπως είδαμε με το σύστημα και στα iPhone και στα Android κινητά, είναι το Live 360 που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Το Live 360 είναι μια δωρεάν εφαρμογή που ενημερώνει ανα πάσα στιγμή που βρίσκονται όλα τα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή, ο πατέρας και η μητέρα του παιδιού που ταξίδευε θα έβλεπαν ότι σταμάτησε κάτι που πήγαινε με 160 χιλιόμετρα, ξαφνικά πήγε σε 0 χιλιόμετρα, γιατί αυτό δείχνει και την ταχύτητα που ταξιδεύει ο επιβάτης. Αυτό είναι δωρεάν. Είναι αμερικανικό, είναι το Live 360 και σώζει ζωές, γιατί θα σας πω ότι με αυτό μπορεί ο γονιός, ο κάθε γονιός να παρακολουθεί που βρίσκεται το παιδί, με τι ταχύτητα κινείται, με τι μέσο κινείται. Ακόμη και την ταχύτητα. Και όποια αλλαγή υπάρχει στην επιβατική συμπεριφορά του χρήστη που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Καταλαβαίνετε, σε αυτό οι γονείς λοιπόν, το χρησιμοποιούν για τα αεροπλάνα, για τις πτήσεις, όταν αγωνιούν δηλαδή, όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στο αεροπλάνο. Αυτό το, ναι, το έχω ακόμα δει και δηλαδή. Την ταχύτητα. Δηλαδή σου λέει ότι το παιδί είναι στο σχολικό και κινείται με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμη και με την ταχύτητα. Οπότε έτσι εντοπίζεται αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή, μάλιστα. Και οι δύο εφαρμογές. Ναι, γιατί με αυτό ξέρεις. Τώρα μπήκε στο αεροπλάνο, πώς κινείται και το βλέπεις, γιατί να σας πω κάτι. Σωστό. Και να σας πω ότι ο λόγος που δεν θέλουμε κινητά στα αεροσκάφη είναι γιατί γίνεται μαζική χρήση των επιγείων κεραιών. Δεν είναι και τόσο. Παρουσιάζεται σαν λόγος ασφαλείας. Δεν είναι τόσο ασφαλείας. Είναι λόγος χρήσης επιγείου δικτύου, γιατί ένα αεροσκάφος που είναι στον ουρανό
ένα κινητό ή 200 κινητά που είναι μέσα στο αεροσκάφος απασχολούν την ίδια στιγμή πάρα πολλές επίγειες κεραίες και αναγκάζουν τις επίγειες κεραίες να κάνουν συνδέσεις. Δεν είμαστε μακριά από τη στιγμή που όπως έχουμε Wi-Fi στα αεροσκάφη, και χαίρομαι πολύ γιατί όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να σας δω στην πρώτη μας στήλη είχα Wi-Fi στο αεροσκάφος, με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε και κινητό στο αεροσκάφος, γιατί καταλαβαίνετε ότι το κινητό είναι εργαλείο ασφάλειας, είναι το φωτόσπαθό μας, είναι το πολυβόλο μας που θα μας σώσει τη ζωή την κρίσιμη στιγμή. Τα παιδιά που είχαν φορτισμένα κινητά ήταν τα παιδιά που σώθηκαν. Τα παιδιά βέβαια που αναγκάστηκαν να πάνε στο πρώτο βαγόνι για να είναι στο εστιατόριο και να φορτίσουν τα κινητά εκεί, επειδή το Intercity δεν είχε μπρίζες στο υπόλοιπο τρένο, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Hellenic Train θα έλεγα μπρίζες σε κάθε θέση επιβάτη. Για να μην γίνονται και μετακινήσεις. Να μην έχω μετακινήσεις μέσα στο τρένο. Να ελαχιστοποιήσω τους παράγοντες ανασφάλειας και να ενισχύσω την ασφάλεια. Αυτό είναι κάτι στο οποίο η ανάγκη είναι επιτακτική. Ξέρετε, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση λέει ας γίνουν έλεγχοι, ας γίνουν εξεταστικές επιτροπές, ας γίνουν δικαστήρια, ας καταδικαστούν οι ένοχοι. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι πράγματα που πρέπει να συμβούν. Ας μείνουμε όμως στην ουσία. Η ουσία είναι τι πραγματικά έφταιξε, που δεν λειτουργήσε, και να μπορέσουμε με τη δύναμη. Μάλιστα, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε, λάθος, θα τα ξαναπούμε και την επόμενη Πέμπτη με αντίστοιχα ρομπότ, θέματα. Δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Δεν θα κάνει το ανθρώπινο λάθος. Ο άνθρωπος όμως ελέγχει το ρομπότ. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο μου.